όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Παρά και το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παταχού Χαρών και τα πάντα πληρώνω, της αγαπητής αγαπητά και ζωή του. Ελθέ και σκήνωσε με μη, και τα κατάλληλα με μας, πάση κυρίως, της όσων αγαπητέ της ψυχάς. Σήμερα θα κάνουμε αναφορά σε ιδεώδη τα οποία ο Πάτερ Παΐσιος πίστευε και τα εξέφραζε με ένα ζωηρό αλλά αποκαλυπτικό, προφητικό λόγο. Η μεγάλη ιδέα είναι το θέμα που θίγει ο Γέροντας Παΐσιος. Ο Γέροντας Παΐσιος με στεντόρια τη φωνή του υπήρξε ο σύγχρονος εκφραστής της μεγάλης ιδέας του ελληνικού γένους. Το πνεύμα της ιδέας αυτής προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει και να συντηρήσει στις καρδιές των νεοελλήνων. Μεγάλη ιδέα, η οποία ενώ εξέδρεψε διαχρονικά γενναίες γενναιών, μετά τη τραγική κραυγή του 1453, η πόλης άλλο και δέχθη το βαρύτατο πλήγμα με την επάρατη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Βρήκε την ιστορική της συνέχεια στον εθνικό και πνευματικό λόγο του Αγιορείτη Ασκητή. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύουμε, που προτού συντελεστεί η μικρασιατική καταστροφή και ενταφιαστεί η μεγάλη ιδέα του ελληνισμού, μια προφητική φωνή από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο όπου θα κατακαιρματιζόταν το μεγάλο εθνικό όραμα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, όπως έχουμε αναφέρει, προανήγγειλε όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάστασή της. Με την ολοκληρωτική πραγμάτωσή της, ένα άγγελμα το οποίο διασταυρούμενο με τον προφητικό λόγο του Πατροκοσμά, τις παρόμοιες προφητικές αναφορές που είναι γνωστές στο χώρο της Ορθοδοξίας, έγινε τελικά κάτω από το αδιαφεσβήτητο διακριτικό και Άγιο Πνεύμα του Γέροντα Παϊσίου. Ένας εθνικός πεάνας και τον οποίο έδωσε νέα πνοή στην ταφιαστήσα από το 1922 μεγάλη ιδέα η οποία για τον Γέροντα δεν είχε σοβινιστικό χαρακτήρα αλλά ήταν εξαγιασμένη, άρχισε να φωλιάζει πάλι στα ενδόμηγα της ψυχής του
συγχρόνου ελληνισμού και να ξαναζωντανεύει τη χαμένη εθνική υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια των νόπου γης Ελλήνων. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο ενός εξαγιασμένου πατρικού φρονήματος που βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στη φωτισμένη και αγιασμένη προσωπικότητα του Γέροντα Παϊσίου, ο οποίος με το εθνικό ελπιδοφόρο κηρυγμά του που άφησε ως άγραφη εθνική διαθήκη προς ελληνικό γένος, όχι μόνο εμπνέει και ψυχώνει τους όπου γης Έλληνες, αλλά συνάμα τους παρέχει την πιστή διαβεβαίωση ότι η κρυφή ελπίδα και μεγάλη προσδοκία τους που αποκρισταλώθηκε από τη λαϊκή μούσα στο παρήγορο ποιητικό λόγο «Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι», σώπασε και λαδέσποινα και μη πολύ δακρύζεις, γιατί ήρθε η ώρα και η στιγμή που πάλι δικά μας θα είναι, πάλι δικά μας θα να γίνουν. Ή βοήθα μας, Αγιώργη και εσύ, Άγιο Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Αυτή η μεγάλη ιδέα θα πάρει σάρκα και οστά και σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Το φαινόμενο του εξαγιασμένου πατριωτισμού του Γέροντα Παϊσίου διαπιστώνεται όχι μόνο από το προφητικό λόγο του Αγιορείτη Ασκητή, αλλά και από το γραπτό, όπως συγκεκριμένα διαφαίνεται μέσα από κείμενο του Φαρασιώτη Μοναχού. Προημερών έγραφε σε γνωστό του πρόσωπο ο Γέροντας. Έγραφε σε γνωστό του πρόσωπο. Ήρθα από την Αγία Σοφιά. Πολύ πληγώθηκα που την είδα στα βρώμικα χέρια των Τούρκων. Αυτοί βρωμήσανε όλη τη βασιλεύουσα. Ο Θεός να δώσει το συντομότερο να έρθει η χάση του φεγγαριού των και να γίνει πάλι δική μας η πόλη και η Αγία Σοφιά. Αμήν. Αμήν. Και καταλήγοντας, ο Γεροπαΐσιος κάνει την εξής εύστοχη παρατήρηση. Από Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Κεσάρια και 200 χιλιόμετρα στο βάθος της Ανατολής βρίσκεται το χωριό μου Φάρασα της Καπαδοκίας, που πήγα και διαπίστωσα ότι οι Τούρκοι όταν βλέπουν Έλληνες είναι όλο ανησυχία και φανερώνουν με αυτό ότι τα μέρη αυτά δεν είναι δικά τους, αλλά τα έχουν αρπαγμένα και φοβούνται. Το πατριωτικό συνέστημα του Γέροντα Παΐσιου ήταν έντονα δυνατό στα χρόνια, στα σύγχρονα εθνικά θέματα. Αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος. Κάτω από το πνεύμα αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και μια επιστολή συγκινητική του Αγίου του Μοναχού που έστειλε στον τέος Υπουργό της Βορείου Ελλάδας Νικόλαο Κωνσταντίνου Μάρτη με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίου του «Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας». Αυτό είναι το βιβλίο του Μάρτη, η οποία έχει ως εξής. Επιστολή του πατρός Παϊσίου έχει ως εξής. Στον κύριο Νικόλαο Μάρτη, η λιακάδα σου Μάρτη
για την αλήθεια. Η θερμή λιακάδα σου, Μάρτη, θέρμανε την Ελλάδα. Η θερμή λιακάδα σου, Μάρτη, καίει τη σλαβική ψευτιά των ψευτομακεδόνων. Ας είναι περήφανη η μάνα Ελλάδα που έκανε τέτοια παιδιά. Να αγιάσουν τα κόκαλα και το γονέο σου, κύριε Νικόλαε Μάρτη. Με αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος. Ένα συγκινητικό διάλογο θα αναγνώσουμε του Γέροντα Παϊσίου με νέους που του έκαναν μια επίσκεψη. Μια παρέα από νέα παιδιά επισκέφθηκαν τον Γέροντα Παΐσιο στο Αγιονόρος, με τον οποίο είχαν μια ενδιαφέρουσα όσο και αποκαλυπτική διαλογική συζήτηση. Μεταφέρουμε εδώ τα κυριότερα σημεία. Γέροντας Παΐσιος. Ερώτηση. Πώς πάει έξω ο κόσμος, ρωτάει ο Γέρο Παΐσιος. Ένας νέος από την παρέα απαντάει. Γενικά, Γέροντα, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν το κακό και έχουν ντροπή προς αυτό. Εσχρολογούν και βρίζουν ακόμη και τα μικρά παιδιά. Γέροντας, ο νόμος τι λέει, κάνετε μηνύσεις. Νέος, οπωσδήποτε κάνουμε. Έδωσα χριστιανικά βιβλία σε μικρά παιδιά, τα πήραν και τα σκίσανα προκλητικά μπροστά μου, Γέροντα. Γέροντας, εσείς κάνατε το καθήκον σας. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Κυρίου μας. Νέος, μπορείτε, Γέροντα, να μας πείτε πώς να φερόμαστε μέσα σε αυτό τον κακό κόσμο. Έτσι γενικά. Γέροντας, χρειάζεται διάκριση. Έχεις πνευματικό. Ναι, Γέροντα. Γέροντας, να ρωτάς το πνευματικό σου πολλές φορές. Δεν πρέπει να λέμε ούτε ναι, ούτε όχι. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση. Ο Γέροντας στο σημείο αυτό διέκοψε για λίγα λεπτά τη συζήτηση. Και επιστρέφοντας ρώτησε τα παιδιά. Τι λέτε, θα την πάρουμε την πόλη? Οι νέοι, η παρέα των νέων, έμεινε βουβή. Δεν απάντησε τίποτα. Ο Γέροντας αστειευόμενος, παλικάρια της φακής. Ένας νέος απαντάει. Θα την πάρουμε, Γέροντα. Δόξα σοι ο Θεός, κάνει το σταυρό του ο Γέροντας και αναφωνεί. Νέος, αν είναι ευλογημένο, Γέροντα. Ο Γέροντας Παΐσιος. Ναι, θα την πάρουμε την πόλη. Όχι πως θα την πάρουμε εμείς, αλλά θα μας τη δώσουνε.
αυτοί που μας αγαπάνε λίγο θέλουν να μας κάνουν κακό. Ενώ αυτοί που μας μισούνε θέλουν να μας καταστρέψουν. Αυτοί που θα μας δώσουν την πόλη θα νομίζουν ότι αυτό είναι το συμφέρον τους. Η Τουρκία, συνεχίζει ο Γεροπαΐσιος, θα σαρωθεί από τους Εβραίους. Η Τουρκία θα σαρωθεί από τους Εβραίους, είπε ο Γεροπαΐσιος. Ο νέος σε ρωτά, γέροντα, θα διαρκέσει για πολύ αυτό το κακό? Γέροντας, μπόρες θα είναι, θα δώσουμε εξετάσεις. Ο νέος, γέροντα, θα υπάρχουν ηγέτες κατάλληλοι? Γέροντας, θα οικονομήσει ο Θεός. Σε αυτό το πόλεμο όλοι θα γυρίσουν ιτημένοι. Ο ελληνικός στρατός θα είναι θεατής. Δεν θα γυρίσει κανένας νικητής. Γήπεδο είναι η Παλαιστίνη. Θα ενωθούν Αιγύπτιοι, Άραβες, Λίβοι και θα επιτεθούν προς βορρά. Μετά θα επιτεθεί η Ανατολή στη Δύση. Τάφος θα είναι η νεκρά θάλασσα. Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο. Γεροπαΐσιος. Υπάρχει και δεύτερο ημίχρονιο. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο άνθρωπος θα φτάσει σε αδιέξοδο και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο. Το Χριστό και την Παναγιά. Ο κόσμος θα συγκλονιστεί πάρα πολύ. Ο Χριστός θα λυπηθεί υπερβολικά. Θα λυπηθεί υπερβολικά τους ανθρώπους και θα φανερωθεί για να τον πιστέψουν. Τότε θα ψάχνουμε να βρούμε απίστους. Δεν θα είναι αυτή όμως η Δευτέρα Παρουσία. Νέος, γέροντα, το αποκτή και το προφήτη Ηλία λέει ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού. Αυτός ως γνωστόν δεν έχει κοιμηθεί, όπως και ο Ενόχ. Θα έρθει και ο προφήτης Ηλίας στη γη. Θα έρθει, γέροντας χαμογελώντας. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μάχαιρα, επαναλαμβάνω, του γέροντα Παϊσίου τα λόγια. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μάχαιρα. Πρώτα θα αρχίσει από δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς. Το είχες ξανακούσει αυτό το πράγμα? Νέος και λαϊκούς, γέροντα. Τα δικά σας είναι αγνοήματα. Τα δικά μας, δεσποτάδων, παπάδων, μοναχών, είναι αμαρτήματα.
Έτσι δεν λέει η ευχή της λειτουργίας. Υπέρ των εμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει το μαχαίρι. Αλλά λένε οι πατέρες, άλλα λένε οι πατέρες και αλλιώς τα ερμηνεύει ο κόσμος. Λίγο βάση να βάλουμε σε αυτό που διάβασα. Τροχάει το μαχαίρι και είδαμε τι θα κάνει ο προφήτης Ηλίας. Αλλιώς τα ερμηνεύει αυτά ο κόσμος. Όπως τα εξαμήλια που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κανένας δεν μπόρεσε να το εξηγήσει. Όλοι το ερμηνεύουν λάθος. Εξαμήλια υπάρχουν στο Λαγκαδά, στο Κυλκής, στη Θράκη, στην Κόρινθο, μα κανένας δεν ξέρει ποια είναι. Να διαβάζετε, δεν διαβάζετε στους προφήτες, στον Ιωήλ, στον Ζαχαρία, στον Ιζεκιή, στον Δανιήλ. Τα λένε όλα. Για 7 χρόνια στην Παλαιστίνη δεν θα καίνε ξύλα, αλλά μπαστούνια. Αλλά πού να ξέρετε εσείς από μπαστούνια. Εσείς τώρα έχετε καλοριφέρ, χαμογελώντας, ο Πατρυπαΐσιος, ενώ εγώ και ο ξύλα. Νέος, οι Εβραίοι κάψανε τα κοντάκια των όπλων. Γέροντας, ένας ευσεβής Ιορδανός που διάβαζε εφημερίδα μου έλεγε ότι για τους Εβραίους το 1984 θα είναι το έτος της καταστροφής του κόσμου. Προσέξουμε. Έλεγε ένας Ιορδανός ευσεβής που διάβαζε εφημερίδα στο Γέροντα ότι το έτος 1984 θα είναι το έτος καταστροφής του κόσμου. Κατά τον Γενάρη θα ανατινάξουν το τέμενο στο Ομάρ. Έχουν σκάψει πολλά μέτρα βάθος κάτω από το τέμενο στο Ομάρ. Μετά την καταστροφή κάτω στους Εβραίους θα έρθει ο Μεσσίας. Τότε θα λένε οι Άραβες στους Χριστιανούς, δεν λέτε εσείς οι Χριστιανοί ότι ο Μεσσίας έχει έρθει? Τι λένε αυτοί εδώ οι Εβραίοι? Επαναλαμβάνω, τι χαρακτηριστικά είπε ο Γέροντας Παΐσιος. Επαναλαμβάνω, ένας ευσεβής Ιορδανός που διάβαζε εφημερίδα μου έλεγε ότι για τους Εβραίους το 1984 θα είναι το έτος της καταστροφής του κόσμου. Κατά το Γενάρη του 1984 θα ανατινάξουν οι Εβραίοι το τέμενο στο Ομάρ. Έλεγε ο ευσεβής Ιορδανός. Έχουν σκάψει πολλά μέτρα βάθος κάτω από το τέμενο στο Ομάρ. Μετά την καταστροφή κάτω στους Εβραίους θα έρθει ο Μεσσίας. Τότε θα λένε οι Άραβες στους Χριστιανούς, δεν λέτε εσείς οι Χριστιανοί ότι ο Μεσσίας έχει έρθει? Τι λένε αυτοί εδώ οι Εβραίοι? Γέροντας διέκοψε για λίγο τη συνομιλία με τα παιδιά για να προσφέρει κεραστικό σε ένα νέο επισκέπτη και επανήλθε. Ο Γέροντας, θα την πάρουμε την πόλη, τι λες? Ξανά είπε σε κάποιον από την παρέα. Νέος, εγώ θα πάω για τη Βόρειο Ήπειρο. Γέροντας, την πόλη θα την πάρουμε.
τη Βόρειο Ήπειρο και 7 άτομα την παίρνουμε. Συμβολικός αριθμός. Νέος 7 και εγώ 8. Γέροντας Πάρτινα και εγώ θα μεταφέρω τα λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και είναι και βαριά και μεγάλα. Νέος, αυτά είναι σημεία των γερών. Γέροντα, σημεία γέροντας, σημεία των γερών. Δεν βλέπετε τα πλοία στη Μεσογειοθάλασσα. Πρέπει να είναι βόδι κανένας για να μην καταλαβαίνει. Νέος, υπάρχουν 15.000 φυλακισμένοι στη Βόρειο Ήπειρο. Γέροντας, τους αλλάζουν τα ονόματα, τους λένε για όνομα τρακτέρ, καρμπιρατέρ. Ο Χότζας και τα γόνια του παπά λένε πως αυτή είναι η σωστή πολιτική. Είναι και εγγόνια του παπά. Πολλοί από τους Αγίους Πατέρες και τους λαϊκούς θα εύχονται να ζήσουν στην εποχή μας. Την εποχή ομολογίας. Η καιρή είναι δύσκολη και εδώ καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Θα ρωτούν για τους χριστιανούς, όπως παλαιότερα ρωτούσαν για τα κοινωνικά φρονήματα. Εσείς, εμείς οι μεγαλύτεροι, έχουμε ζήσει. Μας ζητάγανε κοινωνικά φρονήματα. Νέος, θα μας κάνουν φάκελο ότι είμαστε χριστιανοί. Α, μπράβο, φακέλους. Νέος, γέροντα, η Ελλάδα θα πάθει κακό. Γέροντας, πολλές μπόρες πέρασε η Ελλάδα. Αδικήθηκε πολύ, αλλά όμως μπόρες θα είναι. Η Ελλάδα δεν θα πάθει τίποτα. Την αγαπάει ο Θεός. Στη Μικρά Ασία έχουμε πολλά άγια λείψανα. Κάθε σπιθαμή και βρίσκεις άγια λείψανα. Θα πάρουμε την Αγία Σοφιά και θα ανοίξει η πύλη. Αυτή την πύλη δεν ξέρει κανένας. Ο νέος ρωτάει. Και οι μιναρέδες τι θα γίνουν, γέροντα? Άλλος νέος απαντάει. Θα τους γκρεμίσουμε. Πάλι άλλος νέος. Θα γίνουν, γέροντα, καμπαναριά? Γέροντας χαμογελώντας. Όχι. Θα γίνουν στήλοι για τους στυλίτες και θα κρέμονται τα κομποσκήνια μέχρι κάτω. Άλλος νέος ρωτάει. Γέροντα, αρχηγός αυτού του πολέμου Εβραίος θα είναι? Γέροντας, Εβραίος θα είναι. Και εκείνος ο Πάπας, ο γέροντας, και εκείνος ο Πάπας Εβραίος θα είναι. Και εκείνος ο Πάπας τα παιδιά του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του. Αρκεί να τον αναγνωρίζουν σαν αρχηγό. Για εκείνον, λέγει ο Άγιος μας ο Ετωλός, τον Πάπα να καταράστε. Οι σημερινοί Πάπες είναι καλή σχέση με εκείνον που θα είναι την εποχή αυτή. Η διαλογική συζήτηση με τον Γέροντα Παΐσιο έφτασε στο τέλος της. Είναι αρή, κατάπληκτοι και συγκινημένοι από όσα άκουσαν από το αγιασμένο στόμα του Αγίου του Ασκητή, πήραν την ευχή του και συνέχισαν την προσκυνηματική τους πορεία σε άλλα πνευματικά λιμάνια του Αγίου Όρους. Ο γέροντας Παΐσιος, ενώ ζούσε, μιλούσε για την επιστροφή της Τουρκίας και την παράδοση της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες,
στις δικές μας μέρες, χωρίς οι ίδιοι να εμπλακούν σε οποιαδήποτε στρατηγική πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία. Ήταν άραγε ένας ευσεβοποθισμός ή ένας ουτοπικός οραματισμός του αγιορείτη ασκητή. Όχι βέβαια, πέραν από την πιθανότητα ο γέροντας να είχε και ο ίδιος κάποιες άνωθεν, πέρα από την πιθανότητα να είχε και ο ίδιος κάποιες άνωθεν πληροφορίες από ψηλά, είναι σίγουρο αυτό, ότι το αγιασμένο βλαστάρι της Μικρής Ασίας συσχέτιζε την προφητεία του Αγίου Αρσενίου με εκείνη του Αγαθαγγέλου. Και έτσι ήταν απόλυτα βέβαιος ότι για όσα επανειλημμένως έλεγε περί της καταστροφής της Τουρκίας, της επιστροφής της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες. Όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη του Αγιορείτου Ιερωμένα Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη στο Κυπριακό Τηλεοπτικό Σταθμό, ο Λόγος, και την περιγραφή της Κομιθείας που δημήθηκε ανάμεσα στον Αγιορείτη Μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη και τον Γέροντα Παΐσιο κατά τις τελευταίες μέρες της ζωής του στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν ο Γέροντα Παΐσιος, θα έχουν διαπιστώσει ότι για άλλη μία φορά ο Μικρασιάτης Άγιος Παΐσιος Μοναχός με στεναρή και σταθερή φωνή προτού να αφήσει τη τελευταία του πνοή με όλες τις ψυχικές του και σωματικές δυνάμεις επανέλαβε το απίστευτο, αληθινό, μεγάλο θαύμα που θα συντελεστεί προς δόξαν του ελληνισμού. Και το χαρμόσυνο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί είναι η απελευθέρωση της Μικράς Ασίας. Αφού πρώτα σημειωθεί η καταστροφή και η διάλυση του σημερινού τουρκικού κράτους. Γεγονός το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή του Κωνσταντινούπολης Έλληνες. Γιατί αυτό εννοούσε ο Γέροντα Παΐσιος όταν έλεγε το καλοκαίρι του 1994 στον οσιολογιότατο μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη ότι θα ήθελα να ζήσω 10 χρόνια ακόμα για να δω τη δόξα της Ελλάδας, οι Ελλήνες τελείες. Μετά από λίγο η Ελλάδα θα γίνει το κέντρο του κόσμου. Τι άλλο θα δόξαζε τη σημερινή Ελλάδα παρά η ανάκτηση της χαμένης βυζαντινής λάμψης και μεγαλοπρέπειας, της οποίας η μοναδική και αστήρευτη πηγή ήταν η Κωνσταντινούπολη με τη βυσμένη Αγία Σοφιά της, το πάλε ποτέ κέντρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Πόσο όμως κοντά είναι πραγματοποίηση προφητείας των Καταγγέλων. Η δε Κωνσταντινούπολης γίνεται εκ νέου πρωτεύουσα του ελληνισμού. Αυτή είναι η προφητεία του Αγαθαγγέλου. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν απόλυτα σαφής και αποκαλυπτικός. Μέσα στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα ανακτήσει τη χαμένη δόξα της. Όπως ανέφερε ο Γέροντας στο συγγραφέα του βιβλίου αυτού, η Τουρκία
θα αιτηθεί σε πόλεμο και θα φανιστεί από το χάρτη. Η Ελλάδα δεν θα αναμειχθεί στον πόλεμο, θα μείνει ουδέτερη. Οι μεγάλες δυνάμεις θα επέμβουν και θα αναγκαστούν να παραδώσουν την πόλη στους Έλληνες για να αποφευθεί κίνδυνος να παραμείνει η πόλη στα χέρια του νικητή. Παράλληλα θα τροχιοδρομηθούν οι πολιτικές εκείνες διαδικασίες για τη διάλυση και τον κερματισμό του τουρκικού κράτους. Η διεθνής κοινότητα θα είναι έτοιμη τότε να αναγνωρίσει τη σύσταση, η διεθνή νομική προσωπικότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο νέων κρατών, του Κουρδικού και του Αρμενικού, και να προχωρήσει στη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Ποια θα είναι όμως η αιτία που θα οδηγήσει την Τουρκία με την υπέρογγη στρατιωτική μηχανή στη κατάλυση του πολιτεύματός της και στον πλήρη αφανισμό της από τη διεθνή κοινωνία και το γεωγραφικό χάρτη? Επαναλαμβάνω, ποια θα είναι όμως η αιτία που θα οδηγήσει την Τουρκία με την υπέροχη στρατιωτική μηχανή στη κατάλυση του πολιτεύματός της και στον πλήρη αφανισμό της από τη διεθνή κοινωνία και το γεωγραφικό της χάρτη? Η χρησμολογία στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας συμφωνεί ότι η χώρα που θα αναμετρηθεί στρατιωτικά με την Τουρκία και θα την νικήσει είναι η Ρωσία. Μια ερμηνεία η οποία έχει υιοθετηθεί πλήρως από τον Γέροντα Παΐσιο. Όσο κι αν κανένας δεν έχει τη δυνατότητα και δεν διαθέτει την προφητική ικανότητα να προβλέψει ακριβώς και να απολυτοποιήσει την αφορμή της έναρξης της πολεμικής σύραξης ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία, τοποθετώντας όμως τον πόλεμο σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, σύμφωνα με τον χειρισμό του Γέροντα Παϊσίου και έχοντας ακόμη υπόψη τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα που ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την αιστεία της ανάπλεξης μέσα στο χώρο του ιστορικού γίνεσθε. Και τούτο διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το μεγάλο παιχνίδι, όπως το ονόμασε ο συγγραφέας Ραντιγιάρ Κίπλινγκ, την παλιά διαμάχη του 19ου αιώνα ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον έλεγχο της Κεντρικής Ασίας, είναι και πάλι σήμερα στο προσκήνιο το μεγάλο παιχνίδι. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Τουρκία έχει στρέψει προσοχή της στην οικονομική πολιτική, στρατηγική διείσδυση στις 5 ανεξάρτητες δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, Ουζεμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν και Κυργυσία, με απότερο σκοπό να ελέγξει το φυσικό πλούτο των χωρών αυτών, χρυσό, άργυρο, πετρέλαιο, ουράνιο και φυσικό αέριο. Αναβιώνοντας έτσι όχι μόνο τις μεγάλες προοπτικές του 19ου αιώνα που έμειναν εκπλήρωτες, αλλά και το μεγάλο όραμά της για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή καλύτερα τη δημιουργία της μεγάλης ιδέας της Τουρκίας, επαληθεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανησυχίες και τους φόβους της Μόσχας και την εξάπλωση του μουσουλμανικού φονταμεταλισμού στα ανεξάρτητα κράτη της Κεντρικής Ασίας.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο προστατευτικός ρόλος της Ορθόδοξης Ρωσίας υπέρ των Ορθοδόξων λαών έχει βαθιές τις ρίζες του στη μακραίωνα ιστορία της Ρωσίας. Χρονολογείται από το 15ο αιώνα, μετά δηλαδή την υποταγή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1453 και τον Σλάβο της Βαλκανικής στους Τούρκους και την απελευθέρωση της Ρωσίας από τους Μογγόλους, που ο Τσάρας εμφανιζόταν ως μόνος βασιλεύς προστάτης των ομοδόξων, ομοπίστων Ορθοδόξων. Σήμερα η Ρωσία επιστρέφει, όπως πολύ εύστοχα έχει μεταδοθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Κύπρου, επιστρέφει όμως με έμβλημα το δικέφαλο αετό, η Ρωσία, σύμβολο εκφραστή της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και όχι το σφυροδρέπανο που ήταν καθιερωμένο σύμβολο των άλλοτε ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων. Είναι πολύ σημαντικό να αντικρίσουμε το γεγονός της επιστροφής υπό το φως των νέων δημοκρατικών, πολιτιακών και ελευθέρων θρησκευτικών δεσμών που επικρατούν σήμερα στη Ρωσία, όπως και των πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών ενδιαφερόντων και συμφερόντων της αγανούς χώρας του Βόλγα σε σχέση με το γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτω από το πνεύμα αυτό, η επιστροφή της Ορθόδοξης Ρωσίας σήμερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου αξιολογείται ως πολύ θετική για την αντιμετώπιση των εθνικών προβλημάτων του λιγισμού και μάλιστα στο πλαίσιο της επαναδραστηριοποίησης του προστατευτικού ρόλου υπέρ των Ορθόδοξων λαών της περιοχής μας. Είναι γνωστό ότι για την ανακοπή της ρωσικής εξάπλωσης στην Ανατολική Μεσόγειο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δυτικές χώρες θεωρούν ως ουσιαστικό παράγοντα την τουρκική στρατηγική παρουσία στην Κύπρο. Συνεπώς, όποτε θελήσει η Ρωσία με αφορμή την άσκηση του ρόλου προστασίας των Ορθοδόξων λαών της περιοχής μας, Ελλάδος-Κύπρου, να προωθήσει με επιτυχία τα στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην ελεύθερη πρόσβαση στα στενά των Δωδεκανησίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διεθνών κανόνων και συμφωνιών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή του Βοσπόρου, πραγματοποιώντας συγχρόνως το ανεπιτυχές σχέδιο του 1877-78 για την κατάληψη της Αντινούπολης. Είναι εύλογο ότι θα πρέπει να καταστρέψει πρώτα την υπέροχη στρατηγική μηχανή της Τουρκίας. Για τέτοια θετική εξαίρεση των πραγμάτων, θα εξοπλιστεί με τη λύση όλων των ελληνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνισμός εξαιτίας της τουρκικής επικρατικής πολιτικής. Τώρα, κάτω από τον τίτλο Παΐσιος Μοναχός ή το Φλογερός Πατριώτης, στο επόμενο θέμα ή διάλογο που θα ακούσουμε θα καταλάβουμε ότι αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη. Εξαίρει εμφαντικά, μεταξύ των άλλων, τη διδασκαλία του Παϊσίου γύρω από τα εθνικά θέματα, μέσα από τα οποία διακρίνεται
ο φλογερός πατριώτης, ο άνθρωπος της εθναρχούσης εκκλησίας και των εθνικών οραμάτων. Καλεσμένοι στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Πρωτοπαπά είναι δύο διακεκριμένοι άνθρωποι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δύο αεροπαγίτες, ο κύριος Δημήτριος Τζούμας και ο κύριος Εμμανουήλ Εμμανουλίδης, οι οποίοι γνώρισαν από πολύ κοντά τον Γέροντα Παΐσιο. Μεταφέρουμε εδώ τα σχετικά αποσπάσματα της ραδιοφωνικής συζήτησης. Πατήρ Νικόλαος Πρωτοπαπάς. Κύριε Εμμανουηλίδη, όλοι λένε ότι είναι ο φλογερός πατριώτης, παραδοσιακός Καπαδόκης, άνθρωπος της ευναρχούσης εκκλησίας και είχε οράματα. Έχω ακούσει και εγώ από το στόμα του προφητείες για την πόλη, για τη Μακεδονία, πολλά πράγματα συνταρακτικά. Κάτι έχετε να μας διαβάσετε? Απάντησε του κ. Μανουλίδη. Όχι μόνο. Έχω ένα γράμμα στο ημερολόγιο μου γραμμένο. Ήταν πολύ φλογερός πατριώτης. Μιλούσε συχνά. Όχι για τις χαμένες, αλλά για τις αλυσμόνητες ελληνικές πατρίδες που κάποτε ο Θεός θα ευλογήσει να γίνουν πραγματικότητα. Πήγα στην Καπαδοκία και στα μέρη του Γέροντα. Ξέρω τώρα από αυτά που είδα γιατί η Καπαδοκία έβγαλε τόσο Αγίους. Όλα εκεί μιλούν για την Ορθοδοξία, έλεγε ο Γέροντας και επαναλάμβανε με επίταση ότι ο περιούσιος λαός του Θεού μετά τον Χριστό είναι ο ελληνικός λαός. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση γι' αυτό. Πολλές φορές μιλούσε για τη Μακεδονία και κάποια φορά μου λέει ο Γέροντας, γιατί δεν λες αυτό που έρχεται στο γραφείο σου, σε αυτό που είναι στο γραφείο σου, να έρθει και εδώ πάνω. Λέω, Γέροντα, για ποιον μιλάτε? Ο Γέροντας, ναι, ναι, για αυτόν. Και του έχω γράψει χθες και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ντοκουμέντο που ίσως δεν υπάρχει πουθενά. Έχω γράψει κάτι σαν ποίημα, σαν κάποια αναφορά. Να μου επιτρέψει να διαβάσω αυτό που το έγραψε στο δεύτερο φύλλο του βιβλίου. Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας του Νικόλαου Μάρτη. Εμμανουηλίδης. Και ενώ δεν γνώριζε ο Γέροντας καθόλου τον υπουργό, τον κύριο Μάρτη, τον κάλεσα και πήγε αυτός, πρόλαβε να το δει και του χάρισε ό,τι ωραιότερο είχε, μία βακτηρία του. Χάρισε, δε λέει ο Γέροντας, στον τέος υπουργό κύριο Μάρτη, μία βακτηρία του. Παπανικόλαος Πρωτοπαπάς, διαβάστε μας το ποίημα, το ποίημα κύριε Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης, λέγει ο Γέροντας, ακριβώς αυτά ακολουθεί η ανάγνωση επιστολής του Γέροντα Παϊσίου που έστειλε στο Μάρτη, την οποία δημοσιεύσαμε σε άλλη σελίδα. Σας δείτε το βιβλίο να το δείτε. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, ένα από τα δυνατότερα τεκμήρια. Πατήρ Νικόλαος Πρωτοπαπάς, να μας πείτε λεπτομέρειες, γιατί τις χρειαζόμαστε. Ύστερα μάλιστα από τα προβλήματα τα οποία περνάμε στις ημέρες μας. Κύριος Εμμανουηλίδης,
Έχει διαβάσει ο Γέροντας πολύ καλά το βιβλίο του κύριου Μάρτη και μας είπε πες το γέροντά σου, τον κύριο Τζούμα, να μην στέλνει μόνο Άγιες Γραφές, αλλά και από αυτά τα βιβλία της Παστολογραφήσεως. Και μας είπε ο Γέροντας, αν ποτέ αυτό το βιβλίο διδάσκεται στα σχολεία, πολλοί θα μαθαίνανε καθαρές αλήθειες, γιατί δεν χρειάζονταν άλλη διαφώτιση πάνω στο θέμα. Παπα-Νικόλας, πρώτο παπάς, κύριε Μανουλίδη, κύριε Τζούμα, πέστε μας μερικά πράγματα για τα ειδικά θέματα. Είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές αυτή τη στιγμή θέλουν να ακούσουν τα λόγια του Πατρός Παϊσίου για την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο. Κύριε Τζούμας, να σας πω, τον ρωτήσαμε, Γέροντα, πώς βλέπετε τα ειδικά ζητήματα? Είμαι θανήσυχη. Έλεγε τα εξής, ότι θα περάσουμε και εμείς δοκιμασίες, αλλά εν τέλει όλα θα πάνε καλά για την Ελλάδα. Για την Τουρκία πάλι έλεγε κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω, να το καταλάβω. Δηλαδή, η Τουρκία θα διαλυθεί. Αν εκτιμήσουμε τα γεγονότα με τους Κούρδους και τα οικονομικά χάλια που έχει και τα λοιπά, φαίνεται ότι έχει δίκιο. Παπα-Νικόλας πρωτοπαπάς είχε κράδι πίστη ο Γέροντα Παΐσιος ότι θα λειτουργήσουμε στην Αγία Σοφιά. Τζούμας, βεβαίως, έλεγε κάτι το οποίο τα σημερινά δεδομένα φαίνεται εντελώς απίστευτο, ότι η Κωνσταντινούπολη θα γίνει και πάλι ελληνική. Ο Παπα-Νικόλας πρωτοπαπάς, απίστευτο. Αλλά όμως εφόσον το λέει ο διακριτικός αυτός Άγιος, ο Γέροντας συχνά έλεγε σε συγκεκριμένα γεγονότα και περιόδους, όταν η Ελλάδα ήταν ενωμένη, τότε μεγαλουργούσε. Το εξηγούσε και το συνδύαζε με το Ευαγγελικό Λόγο, ίνα εν όσοι, ότι πράγματι εν τη εν όσοι ισχύς, και έλεγε χαρακτηριστικά ότι μας πολεμούν πολλοί γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, για διάφορους λόγους. Άλλος για αυτόν και άλλος για εκείνον. Εμείς ενωμένοι και μόνο ενωμένοι θα μπορούμε να αποσπάσουμε την ευλογία και προστασία του Θεού. Τότε γινόμαστε πανίσχυροι και τα οράματα γίνονται πραγματικότητα. Δηλαδή, ήθελα και θέλω να τονίσω ότι μιλούσε συχνά ο Γέρο Παΐσιος για την ενότητα που πρέπει να μας διέπει όλους. Τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε στα σημερινά προβλήματα απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Να μην χάσουμε την ταυτότητά μας. Να μην χάσουμε τη συνείδησή μας ως περιουσίου λαού που στηρίζεται πάνω σε δύο βάσεις στερεές. Σε υπέρισμα στερεότητα της Ορθοδοξίας, του Λόγου του Θεού και στο υπέρισμα του Ελληνικού Πνεύματος, όπως οι Καπαδόκες Πατέρες μπόρεσαν αυτά τα δύο να τα συνενώσουν. Και ήταν ο λόγος του ακριβώς όπως ήταν ο λόγος των Καπαδοκών Πατέρων του 4ου π.Χ. αιώνος. Δηλαδή, να μπορεί ο σημερινός νέο Έλληνας να σταθεί πάνω σε στερεές ελληνοορθόδοξες βάσεις
ενωμένος. Αυτό κυρίως ήθελε ο γέροντας Παΐσιος. Αυτά για την πόλη, τα προφητικά λόγια του γέροντα Παΐσιου, του καθαγγέλου και άλλων. Έλεγε ο γέροντα Παΐσιος, επαναλαμβάνοντας μία προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού: οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα Εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν στην Κόκκινη Μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο 1/3 θα βαπτιστεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά. Αυτή είναι η προφητεία του Αγίου Κοσμά που επαναλάβανε και ο Γιώργος Παΐσιος. Και συχνά έλεγε τα προφητικά εκείνα κείμενα που αναφέρονταν στην καταστροφή της Τουρκίας. Ένα στοιχείο νέο που εξάγεται από την προφητεία του Αγίου Κοσμά είναι η εισδοχή, η προσέλευση δηλαδή, του 1/3 του τουρκικού πληθυσμού στο χριστιανισμό. Δηλαδή ότι θα βαπτιστεί. Αν και ο χριστιανισμός 20 και πλέον εκατομμύριων Τούρκων υπό το φως των σημερινών πολιτικών θρησκευτικών και κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στην Τουρκία, θα έλεγε κανείς ότι φαίνεται όχι μόνο παρά και κινδυνευμένη πρόβλεψη, αλλά και ένας ευσεβοποθισμός των Ορθοδόξων. Εν τούτης, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του προφητικού λόγου, ο οποίος έχει θεία την προλευσή του, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ως εξωπραγματικό, αλλά ως ένα αναμενόμενο φυσιολογικό γεγονός. Εκ των πραγμάτων, αναγκαστική ή θεληματική ή μελλοντική προσέλευση στο μυστήριο του βαπτίσματος και έτσι η προσχώρηση του 1/3 του τουρκικού πληθυσμού στη στάξη χριστιανισμού είναι ένα αποκαλυπτικό γεγονός στο πλαίσιο του σχεδίου της Θείας Προνοίας, την πραγμάτωση του οποίου έρχεται να μας θυμίσει και επιβεβαιώσει ένας νεομάρτυρας, ο Άγιος Ραφαήλ, η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Νικολάος. Η γερόντισσα σήμερα τη Μυτιλήνη, Εκατερίνη Λύτρα, το όνομα της οποίας μαζί με εκείνο του συζύγου της Παναγιώτη Λύτρα είναι γνωστά από την Αποκάλυψη, από την Ανακάλυψη, με θαυμασμό τρόπο τον τάφο των νεομαρτύρων Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στη Λέσβο, μας απεκάλυψε ότι το 1966, όπως μας είπε η ίδια, δεν θυμόταν την ακριβή χρονολογία, είχε δει σε οπτασία τον Άγιο Ραφαήλ, ο οποίος τη συνέστησε κάτι παράδοξο για την ηλικία της και την τότε μορφωτική της κατάσταση. Τη συνέστησε ο Άγιος Ραφαήλ.
να μάθεις ελληνικά, τουρκικά, ιταλικά και αγγλικά. Είπε, έτσι της είπε χαρακτηριστικά ο Άγιος Ραφαήλ στην Εκατερίνη Λύτρα. Γιατί να μάθω τουρκικά, ρώτησε εκείνη τον Άγιο Ραφαήλ, Εκατερίνη Λύτρα. Σε λίγα χρόνια δεν θα προλαβαίνετε στη Μυτιλίνη να βαφτίζετε τους Τούρκους χριστιανούς. Αυτό ήταν το παράδοξο. Αλλά χαρμός είναι ο μήνυμα του Αγίου Ραφαήλ, του Ιωμάρτυρα και Θαυματουργού. Ο βαπτισμός των Ολοθρίσκων και Βαρβάρων Τούρκων. Ένα αεραποστολικό έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο αν και δεν ασκήθηκε δυστυχώς προηγουμένως, προϋποθέτει την καταστροφή της Τουρκίας. Την πραγμάτωση δηλαδή του εθνικού κηρύγματος του Γέροντα Παϊσίου, το οποίο επιβεβαιώνεται με τον πληθυντικό λόγο του Αγίου Κοσμάτου Ατολού. Ο συγγραφέας εκτιμά ότι ο αόριστος χρονικός προσδιορισμός σε λίγα χρόνια που είπε ο Άγιος Ραφαήλ στην Κατερίνη Λύτρα θα πρέπει να οροθετηθεί εντός των χρονικών πλαισίων που καθόρισε ο Γιώργος Παΐσιος για την πραγμάτωση της προφητείας του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και της απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας. Με άλλα λόγια, η φράση σε λίγα χρόνια του Αγίου Ραφαήλ ταυτίζεται σημασιολογικά με τη λέξη σύντομα του Αγίου Αρσενίου. Αλλά ο ερμηνευτικός προσδιορισμός βρίσκει απόλυτη εφαρμογή και έκφραση στο χρονικό πλαίσιο που οριοθετεί ο Γιώργος Παΐσιος. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι οι Τούρκοι σήμερα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προφητείες των Ρωμιών που αφορούν την τύχη της Τουρκίας, τις οποίες κατανοούν στο πλαίσιο του δικού τους κισμέτ, της μομεθενικής ημαρμένης του πεπρωμένου. Αυτά σχετικά με τις ρίσεις, τις προφητείες και τους χρηματισμούς Αγίων της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα μεγάλη ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίους, δώσει μη σήμερα, και άφεση μην το αφιλεί. Ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από το κόσμο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πόση ώρα βασιλάκι έκανες, μία μισή ώρα, μία και είκοσι, πόσο. Και πέντε λεπτά. Πόσο και πέντε, μόνο.